Με κύριο χαρακτηριστικό του στιελώδης ανέμους έφτασε την Τρίτη η κακοκαιρία Μίδια στο νησί της Σάμου. Προβλήματα δημιουργήθηκαν κυρίως στους παράκτιους οικισμούς, όπως το δημοτικό διαμέρισμα του Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά και στο Κοκάρι. Βρισκόμαστε στο δημοτικό διαμέρισμα του Κοκαρίου, όπου οι θυελώδεις βόρειοι άνεμοι κυριολεκτικά το σαρώνουν από νωρίς το πρωί. Σίγουρα η σημερινή ημέρα είναι μια ακόμα δοκιμασία για την κοινότητά μας. Το λιμάνι το οποίο πέρασα πριν από λίγο και είδα, ήταν σίγουρα αναμενόμενο ότι θα γίνει αυτό, διότι ο καιρός αυτός που πάντα έρχεται στο νησί μας, το χειμώνα, σίγουρα επιβαρύνει το σημείο του μόλου εκεί πέρα στο λιμάνι. Θα τα δούμε καλύτερα φυσικά αύριο όταν θα τελειώσει η κακοκαιρία, γιατί αυτή τη στιγμή είναι εξαρσή της. Με προβλήματα διεξάγεται και η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Επαρχιακή Οδό Σάμου Καρλοβάσου. Βρισκόμαστε στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία λόγω των δυνατών ανέμων. Τώρα βέβαια αντιμετωπίζουμε έντονο πρόβλημα όσο αφορά τον δρόμο, την Εθνική Οδό Σάμου Καρλοβάσου. Στην ευθεία εκεί πριν τον Άγιο Κωνσταντίνο, ναι. Και μετά σε όλο το παράκτιο δίκτυο, καθώς πνέουν άνεμοι μεγάλης εντάσεως, πάνω από 8 ποφόρ, με αποτέλεσμα να πετιούνται έξω πετράδια και φερτά υλικά από τη δύναμη της θάλασσας, και στο κομμάτι που είναι μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο, το οποίο είναι παραθαλάσσιο, η θάλασσα σκεπάζει το αυτοκίνητο 2 φορές. Μάλιστα. Η εισήγηση που έχουμε κάνει προς την αστυνομική διεύθυνση Σάμου είναι και παρόλο που τα μηχανήματά μας δουλεύουν και απομακρύνουν τα φερτά υλικά, έτσι, ναι, αλλά ναι. Δεν μπορούμε εντάξει, να διασφαλίσουμε. Δεν προλαβαίνουν, καταλαβαίνω. Όχι, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι εκείνη την ώρα που θα περνάει ένα αυτοκίνητο δεν θα φύγει μια πέτρα να το κάνει ζημιά. Ή ότι ένα κύμα που θα σκεπάσει ένα αυτοκίνητο δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιον να χάσει τον έλεγχο και να πάει στη θάλασσα. Η εισήγηση που έχουμε κάνει προς τη τροχέα τηλεφωνικά από τις 7.30 ώρα είναι να κλείσει ο δρόμος και να εξυπηρετούνται μόνο, να ανοίγει μόνο σε έκτακτη ανάγκη, να περνάνε άνθρωποι, τα ασθενοφόρα, τα περιπολικά και υπήγουσες ανάγκες, και να δοθεί κυκλοφορία από το πάνω μέρος, το οποίο το περπάτησα και είναι πεντακάθαρο, δεν έχει ίχνος χιονιού. Από τον πύργο λέτε, έτσι, ναι, να έρχονται. Ωραία. Μέχρι να έχουμε την κόπαση των ανέμων. Για την Τετάρτη τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει σταδιακή εξασθένιση των ανέμων από το απόγευμα και χαμηλές θερμοκρασίες.